Κεφάλαιο πρώτο. Αρετές. Πλουτοταπείνωσης. Όπως το άλας μπαίνει σε όλα τα φαγητά και τα νοστιμίζει, έτσι και στη ζωή του γέροντα, σε όλες τις εκδηλώσεις, στα λόγια, στα γραπτά, στις σχέσεις του με τους άλλους, συναντούμε την ταπεινοφροσύνη. Ενδύθηκε η ψυχή του σαν ένδυμα την ταπείνωση, την στολή της θεότητος. Τα θαύματα και οι ευεργεσίες του Θεού, αντί να του φέρνουν λογισμούς υπερηφανίας, γίνονταν αφορμές ταπεινώσεως και μεγαλυτέρου αγώνος. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της ταπεινώσεώς του. Ταπείνωση αρχοντική, πλουτοταπείνωσης. Αποστρεφόταν και απέφευγε τις τιμές, τις διακρίσεις, τα αξιώματα, την προβολή, όπως η μέλισσα τον καπνό. Είχε βαθιά και αληθινή ταπεινοφροσύνη, όπως φαίνεται από αυθόρμητες εκδηλώσεις του. Στην Κέρκυρα, όταν συνάντησε τον φίλο και συστρατιώτη του Παντελή Τζέκο, εκείνος τον σύστησε στη μητέρα του. Αυτός είναι που σε έσωσε. Ο γέροντας την άχθηκε πάνω και είπε ζωηρά: «Όχι, όχι εγώ. Ο Κύριος». Στην επικοινωνία μαζί του δεν ένιωθες διαφορά. Δεν σε άφηνε να αισθάνεσαι κατώτερος, γιατί ο ίδιος δεν αισθανόταν ότι στέκεται ψηλότερα, αλλά έβλεπε τους άλλους ανωτέρους του. Έλεγε για την ταπείνωση: «Δεν αρκεί μόνο να διώχνουμε τους λογισμούς υπερηφανίας, αλλά να σκεφτούμε την θυσία και τις ευεργεσίες του Θεού και την δική μας αχαριστία. Τότε η καρδιά μας, και γρανιτένια να είναι, ραγίζει». Θέλοντας να δείξει τα αποτελέσματα της ταπεινώσεως, ανέφερε το εξής: «Μια φορά ένα γατάκι ήταν άρρωστο. Το καημένο πήγαινε να κάνει εμετό και δυσκολευόταν πολύ. Δεν μπορούσε. Το πόνεσα που υπέφερε. Το σταύρωσα, τίποτε. Βρε χαμένε, λέω στον εαυτό μου, ένα γατάκι δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Όταν ταπεινώθηκα, αμέσως έγινε καλά». Για να αποφύγει τις εκδηλώσεις τιμής κατά την κηδεία του, αλλά και στη συνέχεια, επιθυμούσε να κοιμηθεί και να ταφεί αφανώς στο Άγιον Όρος. Αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι το θέλημα του Θεού ήταν διαφορετικό, ταπεινά υπάκουσε και έκοψε και την τελευταία επιθυμία του. Μόνο ζήτησε να μην κληθεί κανείς στην κηδεία του. Ο γέροντας Παΐσιος είχε τη μακαρία απλότητα. Είχε αγιότητα βίου. Έβλεπε το άκτιστο φως και ζούσε μεγάλες καταστάσεις. Αλλά είχε και την πνευματική γνώση. Εγνώριζε πολύ καλά ότι αυτά που ζούσε ήταν γεγονότα θεία, σπάνιες καταστάσεις χάριτος. Αλλά εγνώριζε καλύτερα ότι αυτά ήταν του Θεού. Δικές του ήταν μόνο οι αμαρτίες. Είχε πλήρη συνείδηση ότι όλα αυτά ήταν μια ελεημοσύνη του Θεού στον ίδιο. Γι' αυτό έλεγε: «Είμαι ένα κονσερβοκούτι που γυαλίζει στον ήλιο και φαίνεται χρυσό, αλλά είναι άδειο. Αν με εγκαταλείψει η χάρις του Θεού, θα γίνω πιο μεγάλος αλήτης και θα γυρίζω μέσα στην Ομόνια, που και σαν λαϊκός δεν πάτησα ποτέ σε καφενείο». Την μεγάλη του άσκηση δεν την ελάμβανε καθόλου υπόψη του, διότι την έκανε από αγάπη προς τον Χριστό και όχι χάριν μισθαποδοσίας. Ένιωθε ελεημένος και υποχρεωμένος στον Θεό. Αναστέναζε και πονούσε, διότι δεν είχε κάνει τίποτε. «Γνώρισα Αγίους και έπρεπε να κάνω πολλά», έλεγε. Ένιωθε ότι δεν ανταποκρίθηκε, δεν κατόρθωσε να προσφέρει αυτά που έπρεπε στο Θεό. Αυτός ήταν ο γέροντας. Μέγας, βυθισμένος μέσα στην άβυσσο της πλουτοταπεινώσεώς του, με πλήρη επίγνωση των θείων χαρισμάτων, αλλά και της αναξιότητός του.